Και ήρθε η ώρα για το γλυκό υπερπαραγωγή. Ασπρόμαυρη τούρτα βανίλια σοκολάτα. Είναι φανταστική, είναι πολύ εντυπωσιακή. Μπορεί να ακούγεται δύσκολη, αλλά είναι πανεύκολη και θα το αποδείξω αμέσως. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την τούρτα βανίλια σοκολάτα θα χρειαστούμε: για τα παντεσπάνια, 300 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 4 αυγά μεσαία, μία πρέζα αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 150 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό και 2 κουταλιές της σούπας κακάο. Για τη βουτυρόκρεμα, 300 γραμμάρια βούτυρο, 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 30 γραμμάρια κακάο. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια σοκολατάκια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τα παντεσπάνια μας. Θα κάνουμε 3 παντεσπάνια, θα είναι τρίπατη. Οπότε θέλουμε το βούτυρο στη θερμοκρασία δωματίου. Το βάζουμε μέσα στο μίξερ με το φτερό, γιατί έχουμε αρκετή ζύμη. Θα βάλω φτερό τώρα. Και θα προσθέσω μέσα μαζί και τη ζάχαρη. Χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα και να γίνει ωραίο, λευκό, σεξι, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα παντεσπάνια μας. Η μορφή της τούρτας σοκολάτας βανίλια μοιάζει πολύ με το marble cake, που ονομάζεται ένα cake στο οποίο συνδυάζονται 2 διαφορετικού χρώματος ζύμες. Αυτή η ιδέα φαίνεται πως ξεκίνησε στη Γερμανία τον 19ο αιώνα. Ουσιαστικά, ένα σκουρόχρωμο μείγμα ενωνόταν με μία κίτρινη ζύμη για να δημιουργηθεί ένα γλυκό με εικόνα μαρμάρου. Το βούτυρο με τη ζάχαρη έχει αφρατέψει, έχει γίνει τέλειο και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αυγά μας σιγά σιγά μέσα. Πριν ρίξουμε τα αυγά, τι πρέπει να ρίξουμε μέσα? 1 με 2 κουταλιές της σούπας από το αλεύρι μας, εδώ, για να βοηθήσουμε να απορροφηθούν τα αυγά καλύτερα. Και σιγά σιγά, το ξέρουμε, το έχουμε ξαναδεί, ρίχνουμε τα αυγά μας μέσα ένα-ένα μέχρι που να απορροφηθούν όλα. Τα ρίχνουμε σιγά σιγά, όταν απορροφηθεί το ένα, ρίχνουμε το επόμενο και πάει λέγοντας. Οπότε ανάβω το μίξερ ξανά. Εδώ. Πάει το ένα μέσα. Πάει το άλλο μέσα. Πάει το άλλο μέσα. Πάει και το τελευταίο μέσα. Εδώ. Ανακατεύουμε καλά. Και μόλις ανακατέψουμε καλά, σβήνουμε το μίξερ. Ρίχνουμε όλο το υπόλοιπο αλεύρι. Μία πρέζα αλάτι. Και λίγο παραπάνω να βάλετε, δεν πειράζει. Τη βανίλια μας. Και το γιαουρτάκι μας. Πόση ώρα πρέπει να ανακατέψουμε τώρα, φίλε Διονύση? Δεν θα ανακατέψουμε παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα. Το έχουμε ξαναπεί. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο που δεν ανακατεύουμε πολύ, γιατί βάλαμε τα αλεύρι. Ωραία. Πόση ώρα ανακατεύουμε, Διονύση? Όχι πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Αυτό είσαι. Ανακατεύουμε maximum 10 δευτερόλεπτα. Οπότε μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σταματάμε. Το μίξερ. Βγάζουμε το μείγμα μας από το μίξερ. Παίρνουμε μία σπάτουλα. Άμα έχει μείνει λίγο αλεύρι, το ανακατεύουμε με τη σπάτουλα. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω ένα μπολ. Θα πάρω το μισό μείγμα, θα το αφήσω στην άκρη, εδώ. Και στο υπόλοιπο μισό θα προσθέσω το κακάο. Και θα ανακατέψω για πόση ώρα, φίλε Διονύση? 5 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Οπότε τώρα έχω 2 υπέροχα μείγματα. Το ένα είναι μείγμα βανίλια, το άλλο είναι μείγμα σοκολάτα. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις τελείωσε. Και επειδή βλέπετε ότι ίσως στα πλάγια να μην έχει ανακατευτεί καλά η σοκολάτα, τι θα κάνω? Θα πάρω τη σπάτουλα και θα φροντίζω με τη σπάτουλα λίγο να ανακατέψω μέχρι που να ομογενοποιηθούν τα υλικά μου. Τόσο εύκολο είναι να κάνεις ένα marble cake. Ένα κέικ, βανίλια, σοκολάτα. Τώρα, έχω 3 ταψάκια εδώ. 20 εκατοστών. Και πάμε να χωρίσουμε το μείγμα μας. Πολύ απλά. Πάρτε ένα κουτάλι.
Τα ψάκια μου είναι βούτυρο αλευρωμένα. Σε περίπτωση που δεν είναι, θα πάρετε αντικολλητικά. Οπότε παίρνετε και χωρίζετε το μείγμα σας εδώ. Αρχίζετε και πετάτε κουταλιές από το μείγμα. Εδώ. Διάσπαρτες και εδώ. Βάζω και εδώ. Να πάρω λίγο ακόμα από εδώ. Γιατί νομίζω ότι εδώ έβαλα λιγότερο. Τέλεια. Οπότε το λευκό μείγμα μου τελείωσε. Και πάμε για το σοκολατένιο μείγμα. Ακριβώς όπως πριν, τον ίδιο τρόπο. Νομίζω έβαλα περισσότερο σοκολάτα και λιγότερο βανίλια. Δεν το χώρισα στη μέση. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, μια χαρά τα βγει. Εδώ. Και εδώ. Και βέβαια, με τη βοήθεια της Μαρίας θα πάρουμε ό,τι έχει απομείνει. Δεν θέλουμε καθόλου μείγμα μας να πάει χαμένο. Μία Μαρίς, να ξέρετε, πραγματικά θα σας κάνει τη μεγαλύτερη οικονομία στην κουζίνα, δεν υπάρχει. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Πριν χρησιμοποιήσω το κουτάλι, χτυπήστε λίγο καλά. Και άμα χτυπήσετε καλά, δεν χρειάζεται να βάλετε το κουτάλι. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, και τα τρία όπως είναι, κατευθείαν πάνε μέσα στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερματισμένος στους 160 βαθμούς στον αέρα. Ψηλά ψηλά ισχάρα και θα ψήσουμε για 30 λεπτάκια. Σε 30 λεπτάκια τα παντεσπάνια μου θα είναι έτοιμα. Θα τα αφήσω να κρυώσουν πολύ καλά και συνέχεια θα φτιάξω στο βουτυρόκρεμα για να στήσω ολόκληρη την τούρτα μου. Τα παντεσπάνια μου είναι έτοιμα, έχουν κρυώσει, θα τα αφήσω στην άκρη. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη βουτυρόκρεμα. Ως τώρα δεν έχουμε κάνει κάτι δύσκολο, σωστά, ήταν πανεύκολο. Για τη βουτυρόκρεμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δύο υλικά μαζί με τη βανίλια, τρία. Θέλουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου οπωσδήποτε. Ρίχνουμε και την άχνη ζάχαρη. Ρίχνουμε και τη βανίλια. Και ανακατεύουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά προς το παρόν τα υλικά αυτά μεταξύ τους. Με το που αφρατέψει λίγο το μείγμα, ακριβώς όπως κάναμε και πριν, θα πάρουμε λίγο από το μείγμα μας. Λίγο, περίπου, όχι το μισό, θέλω λιγότερο από μισό. Θέλουμε γύρω στα 150 γραμμάρια και το υπόλοιπο θα τα αφήσουμε εδώ και θα προσθέσουμε μέσα το κακάο για να το κάνουμε σοκολατένιο. Οπότε προσθέτουμε και το κακάο, το χτυπάμε καλά. Και με το που ανακατευτεί καλά και το κακάο, τελειώσαμε. Αυτό είναι η ώρα να στήσουμε την τούρτα μας. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολη. Θα την κάνω μάλλον εύκολη. Θα είναι πιο ρουστίκ, δεν θα τη στήσω πάρα πολύ γκουρμέ. Για να μπορέσετε να την κάνετε όλοι σας και είναι πολύ εντυπωσιακή για κάποιο πάρτι ή γενικά για να δείξετε σε όλους ότι ασχολείστε με την μαγειρική. Αματία είναι, βουτυρόκρεμα. Και αυτό, εδώ, τέλεια. Και κοιτάξτε εδώ, στις άκρες του μπολ ίσως κάποια σημεία να μην έχουν ανακατευθεί καλά. Οπότε πάρτε τη σπατουλά σας. Και βλέπετε, δεν έχουμε πολύ βουτυρόκρεμα, είναι λίγη. Είναι όσοι χρειάζεται ακριβώς για να φτιάξουμε την τούρτα μας. Τώρα, έτσι όπως είναι, αφήνω και τις δύο βουτυρόκρεμα στην άκρη, η λευκή και η μαύρη. Εδώ. Και πάμε να στήσουμε το γλυκό μας. Να βάλω εδώ κολλά ή να μην βάλω. Να βάλω. Περισσότερο για να σας το κάνω συνήθεια, γιατί πρέπει να βάζετε κι εσείς. Οπότε, πάρω αυτό το μαχαίρι. Ένα. Δύο, τρία θέλω. Αυτό το κάνουμε γιατί, για να μην λερώσουμε το σκεύος που θα σερβίρουμε την τούρτα μας. Κατευθείαν στείλουμε πάνω στο σκεύος. Οπότε, παίρνουμε μπροστά το σκεύος, βάζουμε τριγωνικά τις λαδόκολες. Εδώ και εδώ και εδώ. Τέλεια. Βάζουμε το πρώτο μας παντεσπάνι εδώ. Θα προσθέσω ελάχιστη βουτυρόκρεμα, λίγο. Ίσα-ίσα να υπάρχει. Με μία σπατουλίτσα θα απλώσω. Δεν έβαλα βουτυρόκρεμα κάτω για να κολλήσει. Βάλω λίγο εδώ. Θα βάλω το δεύτερο παντεσπάνι μου από πάνω. Ξανά λίγη βουτυρόκρεμα. Θα απλώσω. Και θα βάλω και το τρίτο παντεσπάνι από πάνω
Εδώ. Και τώρα θα προσθέσω όλη μα όλη την πουτυρόκρεμα σοκολάτας. Και τώρα με τη σπάτουλά σας απλώστε την πουτυρόκρεμα να πάει παντού. Με το που απλώσουμε καλά το πουτυρόκρεμα παντού, παίξτε λίγο με την παλέτα, κάντε διάφορα σχέδια, δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Και έτσι όπως είναι, λίγες πινελιές από τη λευκή βουτυρόκρεμα. Απλώστε σε διάφορα σημεία. Ξέρετε, πάντα πιο δυνατό είναι το μαύρο σε αυτές τις συνταγές. Οπότε, άμα αρχίζω να ανακατεύω, όλη μου η τούρτα θα βγει μαύρη και είναι κάτι που δεν θέλω. Οπότε θα κάνω πολύ λίγες κινήσεις, ίσα-ίσα, που έχω λιγότερο λευκό, για πείτε μου, εδώ και εδώ. Τώρα, πάρτε και παίξτε ξανά με την παλέτα σας, εδώ. Όπως βλέπετε, σας είπα, πάτε το σκούρο υπερτερή, αλλά κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που βγήκε. Μια φανταστική. Λοιπόν, τώρα, με το που τελειώσουμε την τούρτα μας, τι κάνουμε, αφαιρούμε τις λαδόκολλες, μία, δύο, τρεις. Θεέ μου, ας είναι στη μέση. Είναι στη μέση. Ναι. Λίγο πιο εκεί πρέπει να πάει. Για να είναι 100% στη μέση. Ουχου. Εδώ. Και έχω λίγα δεκοράκια σοκολάτας για να ρίξω από πάνω. Μπορείτε να βάλετε τρουφίτσα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Και βουάλα. Πόσο εύκολη ήταν η τούρτα από το 1 στο 10? 9. 9. Πόσο εντυπωσιακή είναι από το 1 στο 10? 10. Αυτοί είμαστε. Για την τούρτα βανίλια σοκολάτα, ξεκινάμε με τα παντεσπάνια. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουμε λίγο αλεύρι και στη συνέχεια ένα-ένα τα αυγά. Βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι, αλάτι, τη βανίλια, το γιαούρτι και χτυπάμε για 10 δευτερόλεπτα. Μεταφέρουμε το μισό μείγμα σε ένα μπολ. Στο υπόλοιπο μείγμα που έχουμε στον κάδο, βάζουμε το κακάο και χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Με ένα κουτάλι, βάζουμε ένα λάξ τα δύο μείγματα διάσπαρτα σε τρεις βουτυρωμένες και αλευρωμένες φόρμες. Χτυπάμε ώστε να απλωθεί το μείγμα στις φόρμες και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 160 βαθμούς. Αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσουν. Για τη βουτυρόκρεμα, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, την άχνη, τη βανίλια και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα. Αφαιρούμε το 1 τρίτο από το μείγμα και το βάζουμε σε ένα μπολ. Στο υπόλοιπο μείγμα βάζουμε το κακάο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Για τη σύνθεση, τοποθετούμε το 1 παντεσπάνι στην πιατέλα σερβιρίσματος και απλώνουμε σοκολατένια βουτυρόκρεμα. Τοποθετούμε από πάνω το δεύτερο παντεσπάνι, απλώνουμε πάλι σοκολατένια βουτυρόκρεμα και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για το τρίτο παντεσπάνι. Απλώνουμε τη σοκολατένια βουτυρόκρεμα σε όλη την επιφάνεια της τούρτας, ενώ με ένα κουτάλι απλώνουμε σε διάσπαρτα σημεία τη λευκή βουτυρόκρεμα σε όλη την επιφάνεια της τούρτας. Στολίζουμε με σοκολατάκια και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι από την τούρτα μας. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Μα κοιτάξτε πόσο ωραίο που είναι να σερβίρεις μια τέτοια τούρτα. Είναι παντός καιρού, θα την πω, γιατί τη βγάζεις σε πάρτι, τη βγάζεις σε οτιδήποτε θες να κάνεις πιο γκουρμέ. Εννοείται πως άμα θέλουμε να τη στολίσουμε πιο εντυπωσιακά μπορούμε. Εγώ έκανα την πιο απλή εκδοχή γιατί θέλω όλοι να την ετοιμάσετε στο σπίτι. Κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά είναι αφρός. Θα πάρω άλλη μια καλή μπουκιά. Μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Βασικά θα φάω ολόκληρο το κομμάτι μου. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτική.